Αν θυμάμαι καλά, και νομίζω ότι θυμάμαι, ιδιαίτερα από την περίοδο που προετοιμάζονταν η ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ, που προετοιμάζονταν η μετεξέλιξη της ΕΟΚ σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα την περίοδο προετοιμασίας προσαρμογής, εν πάση περιπτώσει, στις αποφάσεις και τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου στην Ελλάδα, δεν υπάρχει κυβερνητική θητεία που δεν έρχονται 1, 2 και 3 νομοσχέδια για την παιδεία. Ίσως δεν τον έχω κάνει αυτό τον υπολογισμό, αλλά είναι στην πρώτη σειρά αριθμοί νομοσχεδίων. Είτε με την εξαγγελία ότι πρόκειται για μια συνολική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, είτε πρόκειται για την αναβάθμιση, είτε για προσαρμογή κτλ. Παρότι ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων και άλλοι κεφαλαιοκράτες διαμαρτύρονται ότι οι εξελίξεις στην παιδεία, οι μεταρρυθμίσεις, τις λένε αυτοί, εμείς τους βάζουμε εισαγωγικά σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις ή και χωρίς. Είναι καπιταλιστικές μεταρρυθμίσεις. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι φυσιολογικό να αργούν. Πρώτα εμφανίζονται οι επιτακτικές ανάγκες της οικονομίας, οι τάσεις της καπιταλιστικής οικονομίας και είναι πολύ φυσικό να έρθει μετά η παιδεία. Όλες όμως οι μεταρρυθμίσεις, ανεξαρτήτως τι πρόσημο είχαν, τι συνθήματα είχαν, τι βερμπαλισμό προοδευτικό είχαν ή αναχρονιστικό, όλες αυτές προχωρούσαν πιο μπροστά, εμβάθυναν τον ταξικό χαρακτήρα της παιδείας, ακόμα και όταν γίνονταν αναχρονισμοί πήγαιναν μπροστά οι μεταρρυθμίσεις, με στόχο την διαμόρφωση ενός παραγωγικού και επιστημονικού δυναμικού που θα υπηρετεί και θα εξασφαλίζει την ακόμη μεγαλύτερη κερδοφορία του κεφαλαίου και την υποταγή ή και συνένεση με την κυρίαρχη ιδεολογία και την κυρίαρχη πολιτική. Επειδή εγώ τουλάχιστον και από χθες παρακολουθώντας την Επιτροπή και σήμερα, άκουσα τις προκλήσεις των καιρών, τις ανάγκες των καιρών, τη σημασία της κοινωνίας της γνώσης, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την έκρηξη της τεχνολογίας κτλ. Κτλ. Το οποίο πρόκειται βεβαίως για αντικειμενικά γεγονότα αυτά, δεν είναι εφευρέσεις. Άκουσα πάρα πολλά. Προοδευτικά λόγια, ας πούμε, ή προοδευτικοφανή. Θέλω να σας θυμίσω μερικά πράγματα. Γιατί πολλές φορές ο λόγος αποδυναμώνεται από το πραγματικό του ταξικό περιεχόμενο. Καταρχήν, αυτές οι προκλήσεις των καιρών, οι επιτακτικές ανάγκες που μπαίνουν μπροστά στην έκρηξη των γνώσεων και τη σημασία της τεχνολογίας, της ψηφιακής οικονομίας, της τηλεργασίας, της εκπαίδευσης κτλ. Όλα αυτά αντιπροσωπεύουν τις ίδιες ακριβώς ανάγκες ανάμεσα στους καπιταλιστές, να το πω έτσι, και στα παιδιά, στην εργατική τάξη και στα άλλα φτωχάλαϊκά στρώματα. Προκαλούν δηλαδή ακριβώς τις ίδιες ανάγκες. Προκαλούν ανάγκες, ναι, οι οποίες μεταξύ τους βρίσκονται σε ριζική κάθετη αντιπαράθεση και ασυμφιλίωτη. Και αυτό το νομοσχέδιο κάνει ένα βήμα σε αυτό. Σωστά, θα έρθουν κι άλλα. Και για να πω για τον προοδευτικό χαρακτήρα ορισμένων αλλαγών, που συνήθως εμφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, όντως ορισμένες αιχμές που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, είναι σωστές αιχμές. Και εμείς τις έχουμε. Και για την Τράπεζα Θεμάτων. Τι να κάνω. Και για την Τράπεζα Θεμάτων και μια σειρά άλλα θέματα, να μην τα επαναλάβω, τα λατινικά, την κοινωνιολογία και άλλα και άλλα. Τα πρότυπα σχολεία κτλ. Δυστυχώς αυτά δεν αναιρούν τον ταξικό χαρακτήρα της παιδείας που βαθαίνει, επιδεινώνεται. Να πω λοιπόν ένα παράδειγμα. Στις αρχές του 20ου αιώνα, πριν ακόμα ιδρυθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ξεκίνησε ένα σημαντικό κίνημα υπέρ της καθιέρωσης της δημοτικής γλώσσας. Ενιαίο ήταν αυτό το κίνημα. Οι ηγετικοί παράγοντες, οι ηγετικές προσωπικότητες αυτού του κινήματος, επιστήμονες, διανοούμενοι κτλ., είχαν τον ίδιο στόχο. Μία μερίδα αστών διανοούμενων ήθελε την καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας, γιατί καταλάβαιναν ότι αυτή τη γλώσσα, την αποξενωμένη από τον λαό, αυτή την αρχαΐζουσα, ο λαός δεν μπορούσε να την καταλάβει. Δεν μπορούσε να καταλάβει τις ιδέες τους, δεν μπορούσε να τις προσεγγίσει. Και υπήρχε βεβαίως και το άλλο τμήμα, που από εντελώς διαφορετική, πραγματικά προοδευτική και ριζοσπαστική σκοπιά, διεκδικούσε
την δημοτική γλώσσα. Το λέω αυτό και φέρνω τον 20ο αιώνα, γιατί σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα και του 21ου εμφανίζονται ορισμένα πράγματα. Αυτά είναι πρόοδος, αυτά είναι αναχρονισμός. Είναι από ένα άλλο παράδειγμα. Είναι γεγονός ότι στα χρόνια της μεταπολίτευσης και ιδιαίτερα στη δεκαετία του 80 πολλαπλασιάστηκε ο αριθμός των παιδιών της εργατικής τάξης, της φτωχής αγροτιάς που πέρασε μέχρι το πανεπιστήμιο. Δεν παραλείπουμε βέβαια τι πλήρωναν οι γονείς από την τσέπη τους. Όντως, διπλασιάστηκε και τριπλασιάστηκε ο αριθμός εκείνων που μπήκαν στα πανεπιστήμια. Αναιρέθηκε ο ταξικός χαρακτήρας της παιδείας. Δεν αναιρέθηκε ούτε οικονομικά, ούτε στο περιεχόμενό του. Και σε τελευταία ανάλυση, ορισμένες αλλαγές που γίνονται, που μπορεί αντικειμενικά να φαίνονται προοδευτικές ή να μπορεί να αξιοποιούνται από το λαϊκό κίνημα και όχι γενικά ατομικά από τον καθένα, σε τελευταία ανάλυση, με το σχετισμό δυνάμεων που υπάρχει μέσα σε αυτό το σύστημα και στο συγκεκριμένο σύστημα, εξελίσσονται υπέρ του συστήματος. Διότι στη δεκαετία του 80, παραδείγματος χάρη, και στη δεκαετία του 70, χρειάζονται ένα πιο μορφωμένο εργατικό δυναμικό να ανέβει η παραγωγικότητά του. Όταν η χειρονακτική εργασία υποχωρεί και περνάει η αυτοματοποίηση, η πιο ανώτερη εκμηχάνηση τότε, εκείνη την περίοδο, μέσα στην παραγωγική διαδικασία και όχι μόνο και στις υπηρεσίες και αλλού, δεν μπορούν να έχουν εργάτες οι οποίοι έχουν τελειώσει το δημοτικό και ξέρουν μόνο να δουλεύουν με χειρονακτική δουλειά. Τέτοιες αλλαγές και εξυγχρονισμοί γίνονται και θα γίνονται πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια, αλλά ακριβώς το εργατικό λαϊκό κίνημα πρέπει να τους ερμηνεύσει, ένα σημαντικό του μέρος τους ερμηνεύει, το ερμηνεύει, όχι όλοι, πρέπει να το ερμηνεύσει σωστά. Ακούσαμε παραδείγματος χάρη και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, κύριε φίλη, από ένα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε συγκράτησε το όνομά του, ούτε με ενδιαφέρει. Καταργείται, λέει, η κοινωνιολογία, γιατί η κοινωνιολογία καλλιεργεί προοδευτική σκέψη σοβαρά. Η κοινωνιολογία γενικά. Οι κοινωνικές επιστήμες γενικά γεννάνε την προοδευτική σκέψη. Δηλαδή δεν υπάρχει κοινωνιολογία η οποία κινείται σε αντιλαϊκούς, αντιεπιστημονικούς και ανορθολογικούς τροχές. Η κοινωνιολογία γενικά, διαπαιδαγωγή, εξαρτάται τη σύγγραμμη. Είναι ποιος το έγραψε, μέσα σε ποιο περιεχόμενο και προσανατολισμό σπουδών χρειάζεται. Φτάσαμε τώρα στο σημείο να μιλάμε για αυταξίες, για πράγματα τα οποία είναι ξεκομμένα από την πραγματικότητα. Εγώ δεν πιστεύω ότι η στάση της κυβέρνησης απέναντι στην κοινωνιολογία είναι ότι, γιατί έχει τη δυνατότητα να γίνουν συγγράμματα, όπως και γίνονται ιστορικά, φιλοσοφικά, κοινωνιολογικά, τα οποία είναι αντιδραστικότατα. Απαλλαγμένα από τις αντιδραστικές ιδέες τις εξόφθαλμες του παρελθόντος, αλλά επιμελημένα ακόμα πιο αντιδραστικές. Δεν είναι επίσης καθόλου τυχαίο, αν θυμάμαι και το λέω και τώρα καλά, ότι περισσότερες αριθμητικά μεταρρυθμίσεις, σχέδια νόμου, χρησιμοποιώ τον όρο μεταρρυθμίσεις, αλλά είναι μεταρρυθμίσεις οι οποίες στηρίζουν το καπιταλιστικό σύστημα. Οι περισσότερες μεταρρυθμίσεις αφορούν το 12χρονο σχολείο και επεκτείνονται, όχι τώρα, γίνεται όμως μία επέκταση και από την κυρία Υπουργό, από την κυβέρνηση, σήμερα και στο νηπιαγωγείο. Γιατί γίνονται οι περισσότερες αλλαγές στη μέση εκπαίδευση? Όχι ότι δεν έχουν γίνει αντιδραστικές αλλαγές στην ανώτατη. Να θυμίσω τους τελευταίους νόμους επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, την δίθεν ανωτατοποίηση των ΤΕΙ κτλ. Κτλ. Ή τη διαφοροποίηση των σχολείων. Αλλά η 12χρονη εκπαίδευση περιλαμβάνει εκείνες τις ηλικίες, προεφηβικές, εφηβεία, όπου αρχίζουν πια τα παιδιά, κάτω και από μια σειρά παράγοντες που επιδρούν και μέσα από το σχολείο, από τον εκπαιδευτικό, από το κίνημα, από το γονιό, από το περιβάλλον, το κοινωνικό, αλλά και από τη φύση της ηλικίας τους, όλα τα παιδιά αρχίζουν να βάζουν ερωτήματα, να έχουν αγωνίες και ερωτήματα, αν θέλετε, που αγγίζουν την αναζήτηση κοσμοθεωρητικών απόψεων. Αυτό δεν θα το κάνει το παιδί του νηπιαγωγείου ή του δημοτικού. Και ακριβώς τώρα, σε αυτή τη βαθμίδα της εκπαίδευσης, τη δωδεκαετή, συγγνώμη, γυμνάσιο Λύκειο κυρίως και στο δημοτικό, γίνεται η προσπάθεια να ανακοπεί αυτή η διαδικασία, η οποία είναι φυσιολογική, ξεκινάει από τη νέα γενιά, επιδρά, ξαναλέω, το περιβάλλον, το επίπεδο της πάλης, το διεθνές επίπεδο της πάλης κτλ. Και έρχεται
Το περιεχόμενο των σχολικών προγραμμάτων που εξαιρετικά ανέλησε ο σύντροφός μου Γιάννης Οδηλής, δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπε, έρχεται ακριβώς να εγκλωβίσει το μυαλό και τη σκέψη αυτής της ηλικίας και να μπει και ένας φραγμός, να μην υπάρχει μια έκρηξη ριζοσπαστισμού στα πανεπιστήμια, στην εξής λογική. Η παιδεία παράγει μισοεργαζόμενο, μισοασφαλισμένο, με μισό μισθό. Θέλουμε έναν εργαζόμενο με δεξιότητες, αναλύθηκαν οι δεξιότητες και από τους ομιλητές του κόμματος, δεν θέλω να τις επαναλάβω, που θα είναι σε διαθεσιμότητα να αλλάζει επάγγελμα γρήγορα, να μετακινείται από το ένα στο άλλο, αλλά η δεξιότητα είναι εμπειρία, όπως και να το κάνουμε. Δεν είμαστε αντίθετοι στο να αποκτά ένας νέος άνθρωπος και εξειδίκευση για ένα ορισμένο επάγγελμα, αλλά προηγείται σήμερα η σφαιρική αντίληψη της γνώσης. Αν είναι κάτι που αντικειμενικά προκύπτει, δεν το καθορίζουμε εμείς, αντικειμενικά προκύπτει η ανάγκη σφαιρικών γνώσεων και μόνο τότε μπορείς να αποκτήσεις και ειδίκευση, και όχι μόνο η ανάγκη γνώσεων που σε βοηθά να κάνεις γενικεύσεις και να φτάνεις στη δημιουργική αφηρημένη σκέψη και όχι να έχεις μέσα στη σκέψη σου κουτάκια και πρωτόκολλα, όπως είναι τα διάφορα πρωτόκολλα της χημειοθεραπείας ή άλλων ασθενειών. Είμαστε αντίθετοι ως κουκουέ με την, και η τηλεργασία. Εδώ προετοιμάζεστε για την τηλεργασία, που η τηλεργασία σημαίνει πιο εντατικό ξεζούμισμα με ωράριο ελάστικο, επιμήκυση του χρόνου εργασίας, χάνονται τα όρια μεταξύ ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής, επιδεινώνεται η υγεία και η ασφάλεια του εργαζομένου παράλληλα με το ότι μεταφέρεται στο βάρος του η ατομική ευθύνη εξοπλισμού κτλ. Δεν θα πάρω το θέμα, δεν είναι ώρα να το αναπτύξω. Τα προσωπικά δεδομένα, η αποξένωση και η απομόνωση. Είμαστε αντίθετοι με την ψηφιοτυπίηση, με τις νέες τεχνολογίες. Καθόλου αντίθετοι δεν είμαστε. Ίσα-ίσα αυτές πρέπει να γίνουν μέρος της διαδικασίας της μόρφωσης και όχι της μάθησης, μιλάμε για μόρφωση. Αλλά εδώ επιδιώκεται το αντίθετο. Η υποταγή της μάθησης και της όποιας μόρφωσης παρέχεται στον τρόπο λειτουργίας και τις ανάγκες, να το πω καθαρά, του διαδικτύου. Αντί το διαδίκτυο να αξιοποιείται στη μόρφωση, γίνεται το αντίθετο. Κυρία Υπουργό, σας ζήταγα το εξής πράγμα. Κάντε μία, πώς να πω τώρα, μελέτη για το γενικό φαινόμενο της γλωσσικής φτώχειας. Γλωσσική φτώχεια σημαίνει δεν έχω σκέψη. Δεν είναι δεν έχω λέγειν. Δεν μιλάμε. Και το λέγειν είναι η ατάκα, με συγχωρείτε. Όποιος κάνει καλές ατάκες είναι και ωραίος στα λόγια. Θέλετε να βάλετε τα αγγλικά στο νηπιαγωγείο. Εξηγήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος που μίλησαν, γιατί όχι. Αλλά να εξηγήσουμε. Όταν εννοούμε να μάθουν τα παιδιά τη γλώσσα, που πρέπει να τη μάθουν βγαίνοντας από το λύκειο, πρέπει να είναι γλώσσα. Τι εννοούμε γλώσσα? Το λεξιλόγιο των 1000 και των 2000 λέξεων για να υπηρετούν τις ανάγκες της γλώσσας, του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών υπολογιστών, ή εννοούμε ο άλλος μπορεί να διαβάσει άνετα λογοτεχνικό βιβλίο, όχι απλά να κάνει τον περίπατο στην παραλία και να επικοινωνήσει με τους τουρίστες, και αυτό χρειάζεται, η επικοινωνία, η διεθνής, αλλά να μπορεί να διαβάζει λογοτεχνία, να διαβάζει ποίηση, να ξέρει γλώσσα. Μα όταν έχουμε αυτή τη γλωσσική φτώχεια στην Ελλάδα, που εμφανίζεται και στους απόφοιτους του Πανεπιστημίου, μιλάτε τώρα ότι ο εξυγχρονισμός είναι τα αγγλικά στο νηπιαγωγείο? Για κάντε μία επιτροπή και καλέστε επιστήμονες. Τη γλωσσική φτώχεια την παραδέχονται οι πάντες. Είτε ψηφίζουν το ένα κόμμα, είτε ψηφίζουν το άλλο. Εγώ θα έλεγα, σαν κριτήριο που πάει η παιδεία στην Ελλάδα, πάρτε μόνο αυτό και τέλος. Τελειώνω με το εξής. Το ταξικό σχολείο δεν κρίνεται μόνο από το πόσα παιδιά μπαίνουν στο πανεπιστήμιο, από τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Τώρα, έτσι όπως διαφοροποιείται το πανεπιστήμιο, θα υπάρχουν ανοιχτές πύλες πανεπιστημίων για να μπαίνουν και τα φτωχά εργατικά λαϊκά στρώματα, και θα μπαίνει και τα παιδιά των ανώτερων μεσαίων στρωμάτων και της αστικής τάξης, αν σπουδάζουν στην Ελλάδα. Δεν έχει σημασία αυτό. Για μένα τουλάχιστον δεν έχει σημασία. Για κάντε την κοινωνική σύνθεση των πανεπιστημίων και θα δείτε την κατηγοριοποίηση. Τα παιδιά της αστικής τάξης σε ποιες σχολές πάνε περισσότερο, κατά κανόνα, δεν λέω αποκλειστικά. Θα δεις και μια ποικιλία σε όλες τις σχολές. Τα παιδιά της στοχολογιάς σε ποια πανεπιστήμια πάνε, σε ποιες σχολές μάλλον πάνε.
Οι ταξικοί φραγμοί βαθαίνουν και πάμε για πλήρη αυτονομία στα επόμενα χρόνια. Ελπίζω δεν θα το επιτρέψει το εργατικό λαϊκό κίνημα του σχολείου και του πανεπιστημίου. Το πανεπιστήμιο θα καθορίζει πόσοι θα μπουν, ποια μαθήματα, αυτόνομο και διαφοροποιημένο. Και ας διέψευσε ο Υπουργός Εσωτερικών ότι δεν υπάρχει τέτοια σκέψη σε ένα πρωτοσέλιδο εφημερίδας. Προς τα εκεί πάμε. Επομένως, εμείς καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο όχι μόνο γιατί διαφωνούμε σε αυτό καθεαυτό, αλλά γιατί είναι ένα νομοσχέδιο που ανοίγει δρόμο για νέους νόμους. Και η αντιπαράθεση, πρόοδο, συντήρηση, φιλελεύθερο, αριστερό κτλ. Είναι μια καθαρά επιφανειακή αντιπαράθεση από τη στιγμή που όλοι υποστηρίζεται μια παιδεία που υπηρετεί τις ανάγκες, τις παραγωγικότητες, της ανταγωνιστικότητας κτλ. Δηλαδή της καπιταλιστικής αγοράς.